Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 17 λεπτά και μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4. Εδώ είστε συντονισμένοι, All About Aris On Air ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά. Έτσι και σήμερα, Πέμπτη σήμερα, πόσο έχουμε Χριστουγεννιώσει, 14 του Μάρτη. Για 2 ώρες με μπόλικη ενημέρωση όσον αφορά τα θέματα των κεντρινόμαυρων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο έχει προκύψει για τα τμήματα του συλλόγου. Με το ποδοσφαιρικό ΑΡ βέβαια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Είχαμε ειδησούλες σήμερα, ευχάριστες ειδησούλες. Είναι η αλήθεια. Θα τις συζητήσουμε και θα τις αναλύσουμε όλες μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 6 μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας για τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή και είναι αρκετά, κυρίως όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη που προετοιμάζεται για το μάτς της Δευτέρας κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Υπάρχει συνέντευξη του Σάβα Παντελίδη, την οποία διαβάζετε από το Press All About Άρης και μπορείτε επίσης, άμα θέλετε, να τη σχολιάσετε. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα προπονητής του Άρη σε μια συνάντηση που είχε χθες με τους ρεπόρτερ της ομάδας. Για την κλήση του Σιώπη και του Βαλεριάνου στην Εθνική Ελλάδος από τον Άγγελο Αναστασιάδη, για τα παιχνίδια με Βοσνία και Λίχτενστάιν, Χρήστο Γιώση, για τα προγραμματικά του Euro 2020, και αν του Σιώπη ήταν κάπως αναμενόμενο νομίζω για τους περισσότερους, του Βαλεριάνου έχει εμπειρία, μια έκπληξη το γεγονός ότι κλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, κατά το οποίο φυσικά είναι πολύ θετικό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον Άρη που μετά από χρόνια έχει ξανά εκπροσωπείται στην Εθνική Ελλάδος από δικούς του ποδοσφαιριστές, όχι δικά του παιδιά, okay, αλλά για πρώτη φορά μετά από το δίδυμο Πρίτα Σιφάκη, που νομίζω ο Χρήστος ήταν και στο Μουντιάλ του 10 αυτοί οι δύο, ο Άρης έχει ξανά εκπροσώπηση με τουλάχιστον 2 ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελλάδος και έχει φτάσει εσείως στους 4 διεθνείς, καθώς υπάρχει και ο Κόρχουτ που κλήθηκε στην Εθνική Ουγγαρίας και ο Μιτζέν Μπάσα, ο οποίος σε ακόμα μια διακοπή των πρωταθλημάτων θα ενσωματωθεί με την Εθνική Αλβανίας. Στο μπάσκετ περιμένουμε τα νεότερα από τη σημερινή προπόνηση, γιατί η ομάδα έχει εξελιχθεί σε νοσοκομείο, σε εισαγωγικά, τις τελευταίες ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, για να είμαστε πιο ακριβείς. Με τον Ποχορίδη, τον Τολιόπουλο και τον Βεργίνη να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Να ακολουθούν μέρος του χθεσινού προγράμματος. Περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι σήμερα και κυρίως περιμένει ο Γιάννης Καστρίτης για να δει κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει και ποιους μπορεί να υπολογίζει για το πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι που έχει να δώσει η ομάδα το επόμενο Σάββατο στο Περιστέρι με την ομώνυμη ομάδα. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα, αλλά η σημερινή προπόνηση είναι και η κρίσιμη για να δει ο τεχνικός του Άρη σε τι κατάσταση είναι οι 3 συγκεκριμένοι παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τις τελευταίες ημέρες. Στην ουσία από σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Κλεάνθης Βικελίδης, για το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας από την μπουτίκα αλλά και ηλεκτρονικά μέσω του viva.gr, και το τονίζω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν και πολύ υψηλό κίνητρο να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι λίγο δύσκολη μέρα και η Δευτέρα, γιατί μιλάμε για καθημερινή και αρκετοί από εσάς έχετε και υποχρεώσεις, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι υποχρεώσεις οικογενειακές, γιατί άλλος έχει να πάει το παιδί στο φροντιστήριο, άλλος έχει να πάει το παιδί στην προπόνηση, άλλος πρέπει να κάτσει και λίγο και σπίτι του για να δει την οικογένειά του. Αλλά είναι σημαντική η παρουσία του κόσμου και σε αυτό το ματς. Τα λέγαμε και χθες, μην μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι «Α, παίζουμε με τον τελευταίο της βαθμολογίας, α, αυτοί είναι καταδικασμένοι, α, θα τους κερδίσουμε εύκολα». Δεν είναι έτσι. Μην ξεχνάτε το διπλό που έχει βγάλει από Απόλλωνα Σμύρνης πριν λίγες αγωνιστικές μες στον Πανιόνιο. Και μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό, ότι ειδικά τέτοιες ομάδες των χαμηλών στρωμάτων της βαθμολογίας, ο Απόλλωνας είναι στην τελευταία θέση, έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν δίνουν παιχνίδια κόντρα σε ομάδες όπως ο Άρης, όπως ο ΠΑΟΚ, όπως ο Ολυμπιακός κτλ, έχουν ένα κίνητρο παραπάνω για να δείξουν πράγματα.
Με τον Πάουκ, βέβαια, Χρήστο μου δεν το είχαν τόσο πολύ. Είναι η αλήθεια πριν μια-δύο εβδομάδες, αν κρίνω και από το τελικό σκορ. Με τον Άρη όμως, εγώ νομίζω θα το έχουν στο Κλεάνδης Βικελίδης την επόμενη Δευτέρα. Άρα, είναι ένα μάτς το οποίο θέλει προσοχή από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές, από τον προπονητή και απαιτεί και την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Γιατί είναι αυτό το μάτς και εκείνο που ακολουθεί κοντρα στον Όφη, δύο παιχνίδια τα οποία, στα οποία εφόσον ο Άρης πάρει 6 βαθμούς και αυτοί οι 6 βαθμοί συνδυαστούν και με δύο ήττες στο Ατρομήτου από ΑΕΚ στο Περιστέρι και Ολυμπιακό στο Καρασάκης, που είναι δύο πολύ πιθανά αποτελέσματα για τον Ατρόμητο, Πανιόνιο είπα, Πανιόνιο, Ατρόμητο, ο οποίος ξεκινάει ένα δύσκολο πρόγραμμα, μπορεί ο Άρης να πιάσει τον Ατρόμητο στις επόμενες δύο αγωνιστικές, στην τέταρτη θέση. Έχει βέβαια και το μάτς με τον Παναθηναϊκό μετά στο ΆΚΑ ο Άρης. Πρέπει να ψαλιδίσει την διαφορά την τέταρτη θέση, παράλληλα να αυξήσει τη διαφορά του από την έκτη θέση της βαθμολογίας και τον Πανετολικό, που προς έκπληξη όλων βρίσκεται σε αυτήν. Και γι' αυτό η παρουσία του κόσμου στο μάτς Δευτέρας είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Ήρθε και ο Χρύσανθος. Παίξα μουσικές καρέκλες για κανένα λεπτό. Αυτό τι είναι, Prodigy? Όχι. Αυτός που πέθανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Α. Άλλο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω χωρίς να το κάτσει μια συγκεκριμένη καρέκλα. Οκ, εντάξει, θα το σεβαστούμε. Εδώ ρε φίλο, άλλος κάθεται 4 χρόνια στην καρέκλα. Και δεν φεύγει. Σωστό. Σεβόμαστε την ηλικία του, που δεν είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, okay. 42. Σεβόμαστε τα χρόνια του στο... Θεωρητικά έχω διανύσει το μισό χρόνο ζωής μου. Ωραία. Θεωρητικά. Αν, ναι. Θα είναι μια ευτυχή συγκυρία αυτή. Ωραία. Αν ζήσω άλλα 42 χρόνια. Έτσι. Αυτό σεβόμαστε πρώτα. Mm. Τα 20 χρόνια σου στον χώρο. 23. 23 χρόνια στον χώρο. Εντάξει. Ωραία. Και. Και από τη στιγμή που σέβεσαι και εσύ εμάς, όταν ποτέ δεν κοιμήσεις, δεν σεβασμό. Κάτι έχει να έχω στα ακουστικά, φίλε. Δεν ακούγόμαστε καλά. Αυτός είναι ο δικός μου. Τα μικρόφωνα δεν είναι το δικός μου. Κάτι παίζει, παίζει τον μπάσο λίγο παραπάνω. Είσαι σίγουρος? Δες πάνω. Για μίλα λίγο εσύ. Έλα. Βραχνιάζει λίγο. Βραχνιάζει πάλι, ναι. Σήμερα βραχνιάζει. Ναι. Και ναι. Έρχεται η ώρα η δικιά μου. Τι έχουμε στα βασικά θέματα του Λαμπαουτάρης? Αυτό. Αυτό που θα... Λοιπόν, από τώρα και στο εξής μπορούμε... Στα κάτω θα μπει αυτό. Πρώτο θέμα θα το κάνω τώρα αυτό. Άρα εγώ να βγω. Λοιπόν. Καλά που μου το θύμισες. Δεν ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Αλλά θα ξεκινήσω από τον κύριο Λουτσέσκου. Είμαι πολύ δυνατά, Χρήστο. Πολύ δυνατά στα ακουστικά ενδεχομένως και μικροφωνίζω. Όχι. Καλά είναι τα ακουστικά. Α, μπράβο, τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν. Δεν έχει ιερό και όσιο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Πειθαρχική της Επιτροπή. Αφού βεβαίως η Επιτροπή Διοντολογίας θα ενημερωθήκαμε, θα ασχοληθεί με το Βέρι Άρης. Μπορεί επισήμως από σήμερα ένας προπονητής μετά το τέλος του αγώνα να αναφέρει δημοσίως στην τηλεοπτική μετάδοση ότι οι αντίπαλοι ήρθαν για να μας μαμίσουν. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει διευκρίνηση στο σκεπτικό της αποφάσεως, το οποίο χαρακτηρίζει τη λέξη fuck ως οξία κριτική. Έτσι αποδίδω ακριβώς. Και προφανώς όλα τα στελέχη της εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν βλέπουν τίποτα το μεμπτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σκεφτείτε λοιπόν να βγει ο Σάββας ο Παντελίδης την Δευτέρα μετά το παιχνίδι και να κάνει ακριβώς την ίδια δήλωση με τον κύριο Λουτσέσκου. Με ποιο κόμμα? Με το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμήστε μου να σβήσω λίγο τις φωτογραφίες του από το προφίλ μου. Λοιπόν, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Γιαννάκης. Στις ευρωεκλογές. Συγχαρητήρια. Εντάξει, την νίκη είναι. Φυσιολογικό. Φανταστείτε λοιπόν, εκτός από το Σάββα Παντελίδη που να βγει να κάνει αυτή τη δήλωση, καταρχήν σκεφτείτε τι θα ακολουθήσει από όλους όσους υπερασπίζονται τον Λουτσέσκου σήμερα.
Αλλά έχω να κάνω μια πρόταση, την οποία την έχουμε κάνει και ατάκα στο Λαμπαοτάρης, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος την παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Προτρέπω όλους τους ποδοσφαιριστές όλων των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, των ποδοσφαιρικών αθλητικών ανωνύμων εταιριών, να κάνουν copy-paste την ανάρτηση του Πεκταρά Ουάρντα, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τιμωρήθηκε από την ίδια του την ομάδα για ανάρμοστη συμπεριφορά και την ίδια στιγμή η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, αυτή δηλαδή που δεν είδε τις Μολότοφ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, καταρχήν είδε ότι πέσανε καμιά 2-3 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο της Τούμπας και όχι έξω από τη θύρα 7. Προφανώς η καντίνα είχε πάει να πουλήσει στο Βικελίδης κάποια λουκάνικα και γύρισε πίσω. Αυτή λοιπόν η επιτροπή αθώωσε και τον Ουάρντα για το γεγονός της εξύβρισης της ΑΕΚ, ενώ η ίδια του η ομάδα αναγνώρισε ότι είναι προσβλητικό αυτό το οποίο έκανε και τον έθεσε εκτός ομάδας. Προτρέπω λοιπόν όλους τους ποδοσφαιριστές να αντικαταστήσουν τη λέξη ΑΕΚ με μια λέξη η οποία είναι φύλα προσκύμενη, καθώς προέρχονται και έχουν κοινές ρίζες, όπως μας αναφέρουν πάρα πολλές φορές. Άλλωστε το 1925 στη Θεσσαλονίκη συνενώθηκαν για να μην υπάρξει ο υποβιβασμός της μιας ομάδας, όπως υπήρξε μες στο γήπεδο αγωνιστικά, και να αντικαταστήσουν πλέον την λέξη και να βάλουν στη θέση της ΑΕΚ τη λέξη ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι και υποστηρίζω με θέρμη ότι ακριβώς η ίδια θα είναι η αντίδραση των συναδέλφων στο ρεπορτάζ, του επίσημου ΠΑΟΚ, των ανεπίσημων ανθρώπων υποστηρικτών και γενικότερα όλης της οικογένειας, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής να αθωώσει και τον Ουάρντα. Την ίδια στιγμή ο Άρης έχει θέμα εκδίκασης στην σημερινή Πειθαρχική Επιτροπή. Προσέξτε λίγο γιατί θέμα εκδίκασης έχει. Γιατί σημειώθηκε στο φύλλο αγώνα ότι μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ υπήρξε εισβολή οπαδού της ομάδας του Άρεος στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα ο οπαδός κρατούσε στο χέρι του και το απειλητικό κράνος του. Μόνο που ο οπαδός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως οπαδός και κρατούσε κράνος, είχε διαπίστευση security. Προσέξτε, δεν έκανε κάτι, δεν έβρισε, δεν είπε. Ήταν με το κράνος εκεί και γράφτηκε λοιπόν και κλήθηκε σε απολογία ο Άρης για εισβολή στο γήπεδο. Σήμερα το έμαθα αυτό. Πάνω που έψαχνα για τον Ουάρντα και για τον Λουτσέσκο. Εξυγίανση στα καλύτερά της. Μην ασχολείστε εσείς με αυτά. Ασχοληθείτε με τον Ματέο Γκαρσία αν θα μείνει και να μιλάμε για ποδόσφαιρο περισσότερο. Μόνο που δεν έχετε αντιληφθεί ότι στην Ελλάδα δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο κρίνει πλέον τα πρωταθλήματα. Ή αν θέλετε δεν τα κρίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά αλλάξανε λίγο τα χρώματα των καλύτερων παικτών στο ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή στην Super League είναι ένας από τους αγαπημένους μου, ο Βασίλης Ογκαγκάτσης, ο οποίος βέβαια έκανε Ολυμπιακός αίτημα πλέον μετά το κακούργημα για το οποίο καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό και τις δύο κακουργηματικές κατηγορίες στα άλλα τα ζητηματάκια που έχει, τα οποία βέβαια εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο αν ο άνθρωπος έχει ενοχή ή είναι αθώος, οπότε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Και παρόλα αυτά συνεχίζει να βρίσκεται στην Σούπερ Λίγκα. Βέβαια με μια υποσημείωση, Νίκο Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση με το γιο του. Τώρα το ότι ο γιος του, όλος τυχαίος, είναι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ένας από τους ισχυρούς άντρες, κατεβαίνει στη συνεδριάση της Σούπερ Λίγκ, εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στη συνεδριάση της Σούπερ Λίγκ, ψηφίζει για θέματα που ενδεχομένως να κληθεί να ψηφίσει για το αν και πρέπει να φύγει ο μπαμπάς του ή όχι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο αυτό.
το ότι ο μπαμπάς με το γιο είναι στις, σε αυτές τις θέσεις. Ο ένας είναι δηλαδή στη Super League, τη διοργανώτρια, και ο ιός εκπροσωπεί μια ομάδα. Αυτό όμως για τους κακεντρεχείς, για αυτούς οι οποίοι στημένα προσπαθούν να διαβάλουν τις οικογενειακές σχέσεις, να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους συνεννόηση ή οτιδήποτε άλλο ανάμεσα μπαμπά και γιο. Αν είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε σκεφτεί τέτοια πράγματα, και εικάζω ότι είναι σοβαρότερο θέμα αν ο Καρυπίδης έχει δηλωμένο τον ξάδερφό του για πρόεδρο του Ανέστη και του Λαζάρου. Είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα αυτό. Έχει ένδειξη πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας. Λες και ήταν μυστικό. Λες και δεν ήταν δηλωμένο παντού. Με αφημία, άμκα, με τα πάντα. Γιατί πλαστοπροσωπία θα ήτανε αν δήλωνε τον ξάδερφο και έβαζε τα δικά του αφημία, άμκα και όλα οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι δηλωμένος κανονικά ο ξάδερφος. Το λέω ξάδερφο χάρη συντομίας. Για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό όμως το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κακούργημα με το οποίο καταδικάστηκε ο κύριος Γκαγκάτσης, και είναι πολύ πιο σοβαρό από το αν ο γιος με τον μπαμπά μιλάνε τακτικά. Μπορεί να είναι μαλωμένοι. Λες να είναι μαλωμένοι. Όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Είναι οικογενειακό το ζήτημα. Μπορεί να είναι μαλωμένοι. Δάβες. Μπορεί να έχουν πάρει τις αποστάσεις τους. Επίσης, μια που είναι και τα πολιτικά της μόδας και τα λοιπά, πέφτω από τα σύννεφα. Διάβασα σήμερα, φίλε, στο Μετροσπορ ότι ο Ιβάν στηρίζει τον Γιώργο Ορφανό. Όχι ρε φίλε. Πρώτη εδώ. Όχι ρε φίλε. Και εγώ είχα την αίσθηση από αυτά που διαβάζω καθημερινά και βλέπω ότι ο Ιβάν στηρίζει με τα χίλια τον Ταχιάο. Είναι ωραία στη Θεσσαλονίκη. Είναι ωραία καθημερινά να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Τώρα χάσαμε και κοιλιά, είμαστε ρινόκεροι, δεν είμαστε ελέφαντες. Εγώ, εσύ είσαι ρινόκεράκι. Λοιπόν, baby ρινόκερος. Και εγώ baby είμαι βασικά τώρα πλέον. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον τσολιά του All About Aris, τον Γιάννη Παραπονιάρη, ο οποίος έχασε 32 κιλά. Η πλάκα είναι ότι, κάτσε ρε φίλε, να πει ο Χρήσανδος έχασε 25 κιλά, να σου πει άλλο, ναι, έχασε 25 κιλά, πάλι ψιλοχοντρός είναι, αλλά okay, έχει μια διαφορά αισθητή. Πλέον δεν είναι ελέφαντας, είναι ρινόκερος. Ο Παραπονιάρης τα 32 κιλά από πού τα έχασε? Επειδή είναι ψηλός, δεν του φαίνεται. Δεν του φαινόταν επειδή είναι ψηλός? Εσύ δηλαδή, άμα βάλεις 32 κιλά. Φανεί, νομίζω αρκετά. Να σου φανεί. Εδώ 70 φτάνουμε. Ευτυχώς εγώ με τον Χρήστο τον Γιώση είμαστε 2 μέτρα, οπότε όσα κιλά και να έχουμε δεν μας φαίνεται. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break σιγά σιγά. Στο break να πάμε. Γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είπε ότι they came to fuck us. Αθώς. Είναι οξία κριτική. Τα η ΑΕΚ την πιντάει. Και άντε με ο ΑΕΚ. Είναι μια δήλωση που δεν είναι προσβλητική για το προϊόν. Γιατί είχαν πει ότι όσοι γίνονται που προσβάλλουν το προϊόν. Βγάλτε τη λέξη ΑΕΚ, βάλτε το ΠΑΟΚ. Εδώ ρε φίλε ο Ρέμος τόλμησε να πει μια φορά ΠΑΟΚ και έγινε εδώ η μάχη της Αλαμάνας. Τα δικά μας δικά μας, τα δικά σας δικά μας. Όταν επιστρέψουμε το break θα πάμε και στο τουάρι. Να ξεσχοληθήκαμε με ένα ζήτημα της επικαιρότητας, είναι η αλήθεια. Γεια σας. Χθες διαφήμισα ζούγκλα. Γεια σας κύριε Διευθυντά. Είπα ζούγκλα, ναι. Θέλω τις δύο τέτοιες. Θα αλλάξουμε τη λέξη ΑΕΚ που έχει γράψει ο Ντιμπιντάι, θα βάλουμε τη λέξη ΠΑΟΚ. Και πες μου τι θα γίνεται στην πόλη με μια ανάρτηση του Βέλεθ, ίδια ακριβώς. Μα αφού αθώος. Επίσης Δευτέρα έχω πει η Σάβα, θα πει ο Απόλλωνας ήρθε εδώ να μας νομίσει. Αθώος δεν είναι έτσι τώρα, δεν έχετε δικασμένο. Ωραία. Δεν δικασμένο. Τι? Εμένα μπορεί να μου ξεφύγει τίποτα ή θα έρθει ο Πέλεκης? Επίσης να ξέρεις ο Ιβάν στηρίζει Ορφανό.
Το είπε, έκανε δήλωση. Το διάβασε εφημερίδα. Ότι μας δεν στηρίζει. Εγώ νόμιζα στηρίζει Δαχιάο. Ο ορφανός ποιος, ο Γιώργος. Νόμιζα ο Κώστας. Αριανός από μικρός. Θυμάμαι, τον είχα κάνει μια συνέντευξη κάποτε και το είχε πει από μικρό παιδί στο Βικελίδης. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία βέβαια. Εμένα μου αρέσει τώρα με τα πολιτικά που όλοι οι πολιτικοί έχουν, είναι πολύ συλλεκτικοί όλοι. Δηλαδή και ο Ταχιάος έκανε τη δήλωση, είπε είμαι Άρης, αλλά έβαλε και λίγο άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα χαρώ. Ο άλλος λέει είμαι ΠΑΟΚ, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Σημασία φυσικά δεν έχει, να ξέρετε, για τους πολιτικούς, όλους ανεξαιρέτως. Σημασία δεν έχει αν είναι Άρης και μας το δείχνει ο μεγάλος μπουτάρης αυτό. Καμία απολύτως σημασία δεν έχει ότι τότε ήταν Άρης με όλα όσα έκανε και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μόνο για τον Άρη δεν έκανε, αλλά τέλος πάντων. Ούτε τη ομάδα υποστήριζε πριν, ούτε μετά. Σημασία έχει σε τέτοιες περιπτώσεις who has the μαρούλι. Πώς είναι το μαρούλι, ε? Καμπάτς, είναι το λάχανο ή το μαρούλι? Πώς είναι το μαρούλι στα αγγλικά, ρε Κιώση? Ρέτους, λέτους, λέτους είναι το μαρούλι. Το καμπάτς είναι το τέτοιο, το λάχανο. Κάμπατζα διαβάζετε, γιατί έχει με γιου, δεν γράφεται. Λάχανα ή μαρούλια? Γιατί κάποιοι παίρνουν τα λάχανα και κάποιοι τα μαρούλια. Σημασία λοιπόν έχει who gives the μαρούλι, όχι τι ομάδα είναι κάποιος. Γιατί μην αρχίσω να λέω για αριανούς, παοξίδες και ηρακλειδείς που άλλη ομάδα υποστηρίζουν και άλλους κολλητούς έχουν. Δεν έχει σημασία. Είπαμε, δεν θα το αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θέλω να έχετε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Είναι μία περίοδος αυτή που τα μάτια και τα αυτιά που είναι ανοιχτά οδηγούν σε πάρα πολλά συμπεράσματα. Αθώς λοιπόν ο Λουτσέσκου, αθώς και ο Ουάρντα. Όλοι αθώοι. Αν όμως βρίσουνε τον άλλο το δικέφαλο, θα πέσουμε όλοι μαζί να τους φάμε. Τώρα πάμε σε break. Τίχα. Νενέκια. Δύο εισιτήρια Άρης Απόλλων Σμύρνης. FM και ένα όνομα τυπώνυμο στο 54526. Ρωτάει, ο φίλος έχει απορίες. 325, καλησπέρα. Θα είναι διαθέσιμη σιώπης Βαλεριάνας, όπως γράφεις, Βαλεριάνος. Βαλεριάνα χρειαζόμαστε γενικότερα με αυτά που διαβάζουμε. Τον Απόλλων. Θα δούμε. Ο Άρης βρίσκεται σε επαφές με την ΕΠΟ προκειμένου να ενσωματωθούν οι παίχτες, αν όχι το βράδυ της Δευτέρας, την Τρίτη, με την αποστολή της Εθνικής. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί η άκρη. Από τη στιγμή που υπάρχει υποχρέωση για την ομάδα κοντρός στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει. Τουλάχιστον ο ένας είναι απαραίτητος, γιατί πολύ πιθανό είναι ένα πολύ πιθανό σίγουρο και βασικός ο Σιώπης. Αλλά και ο άλλος, είτε βασικός είτε πραγματικός, χρειάζεται για το μάτς της Δευτέρας. Νομίζω θα βρεθεί η άκρη με τους δύο συγκεκριμένους. Είναι πάντως πολύ ευχάριστο να βλέπεις δύο ποδοσφαιριστές του Άρη, Έλληνες ποδοσφαιριστές, να καλούνται στην εθνική ομάδα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια να εκπροσωπείται ο σύλλογος σε αυτό το επίπεδο και μακάρι να καθιερωθούν κιόλας στην εθνική. Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του Σιώπη δεν έχει τέτοιον ποδοσφαιριστή στην εθνική. Το γράφαμε πριν από λίγες ημέρες στο Λαμπαοτάρης. Θα είναι πολύ απαραίτητος νομίζω και χρήσιμος στα πλάνα του Άγγελο Αναστασιάδη. Είναι πολύ θετικό και για τον Βαλεριάνο και έρχεται νομίζω στο καλύτερο σημείο για τον ίδιο προσωπικά. Με την έννοια ότι τελειώνει και το συμβόλαιό του με τον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι εκεί που ήταν στην μαύρη λίστα το Γενάρη για να αποχωρήσει, τώρα θα πάει να ανανεώσει και με τον, και με τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Έχει την ευτυχή συγκυρία, έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή, οπότε είναι καλό αυτό για την πορεία του. Είναι πιο συνεννοήσιμος δηλαδή, έτσι, μην σκεφτεί κάποιος κάτι αρνητικό, και μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν για την επόμενη σεζόν ο Σάββας ο Παντελίδης. Βέβαια έχει στη δική του την θέση έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή μπροστά του, τον Κόρχουτ, αλλά είδαμε ότι ο Βαλεριάνος και ως δεξί μπακ ανταποκρίθηκε θετικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
όχι τόσο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά αφού έφτασε στο σημείο να καλείται στην εθνική ομάδα, δείχνει κάτι σημαντικό και είναι καλό για τον Άρη σιγά σιγά να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές διεθνείς. Τέσσερις πλέον. Τέσσερις έχει αυτή τη στιγμή, ναι. Κόρχουτ, Μπάσα και τους δύο Έλληνες. Αν ήταν και ο Μαυράη θα είχε πέντε. Ευτυχώς έφυγε ο Μαυράη και στο ομάδα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή και ο Λάρσον θα επιστρέψει στην εθνική Σουηδίας. Τώρα από εκεί έπειτα καλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Βέλεθ ή ο Κουέστα, νομίζω ότι στην εθνική Ισπανίας είναι λίγο καλύτεροι κάποιοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί. Μια που είπα Βέλεθ και επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Κυριάκος για το αν αληθεύουν τα σενάρια περί Ολυμπιακού ή οτιδήποτε άλλο. Τα σενάρια περί Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ απλά. Εφόσον ο Ολυμπιακός θέλει τον ποδοσφαιριστή, έρχεται και τον ζητάει από τον Άρη. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Άρη και μάλιστα βρίσκεται σε μια διαδικασία επέκταση του συμβολαίου του με τον Άρη. Εγώ θεωρώ ότι τα πάντα στο ποδόσφαιρο έχουν τιμή και θα πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης να μάθει να πουλάει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βέβαια ούτε πρόταση ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν ο κάθε Ολυμπιακός ή κάθε άλλη ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Βέλεθ ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έρθει στον Άρη και να κάνει μια πρόταση απόκτησης του ποδοσφαιριστή. Και αν ικανοποιείς αυτή η πρόταση. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για 200, 300 και 400 και 500 χιλιάρικα, έτσι. Νομίζω ότι είναι μίνιμουμ 1 εκατομμύριο. Εγώ θα βάζα και 1,5. Εγώ θα βάζα και 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε εμείς διαπραγματεύσεις και προφανώς δεν έχει και διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για να μιλάμε. Αλλά για όσους ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος σκέφτεται, θα μας δώσει 10 εκατομμύρια και να τον πάρει. Όχι, είχαμε δώσει και 75. Ναι. Τα πράγματα λοιπόν με τον Βέλεθ είναι πάρα πολύ απλά. Θέλει ο κάθε Ολυμπιακός να πάρει τον Βέλεθ, να έρθει, να σκάσει τα λεφτουδάκια, να τον πάρει, να πάρω 10. Γιατί 120 χιλιαρικάκια παίρνει ο Βέλεθ. Αγοράζω φθηνά, πουλάω ακριβά. Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να μην γίνει αυτό που γινόταν και ήταν λάθος τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί την καλή εποχή του Άρη με τους Κόκκι, Χαβίτη ή οτιδήποτε άλλο, δεν πούλησες κανέναν. Εφού φώναζε, είναι άλλη, μην τολμήσετε. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό είναι. Είναι και αυτό, σίγουρα, αλλά ο στόχος δεν ήταν να πουλήσεις ένα ποδοσφαιριστή. Ο στόχος ήταν να του κάνεις ένα συμβόλαιο την επόμενη φορά με πενταπλάσιες αποδοχές. Δεν είναι έτσι. Αν λοιπόν τον Κόκε της πρώτης διετίας, εγώ δεν είπα τον πουλήσεις την πρώτη διετία, αλλά τον επόμενο χρόνο, αντί να του δίνεις το 800 και άλλα 400 στην εφορία, ένα 200, κοιτούσες και έψαχνες, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Όπως κάνει η ΑΕΚ δηλαδή. Όπως κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Και έψαχνε. Τον Παναθηναϊκό δεν είναι, μιλάμε για ξεπούλημα. Και έψαχνε να βρει να τον πουλήσει τα 3, τα 4 και τα 5 εκατομμυριάκια για τον Κόκκι εκείνον τη τρίτη χρονιά στον Άρη. Θα ήταν εξωπραγματικά. Και άνετα θα τα έπαιρνε. Εξωπραγματικά για τα δεδομένα του συλλόγου, έτσι. Δεν είχε όμως αυτή τη λογική. Η λογική καλός ή κακός, παιδιά, αυτή είναι. Ξέρω ότι όλοι μας και εμένα μου τις πάει, δενόμαστε με ποδοσφαιριστές, θέλουμε ποδοσφαιριστές, γουστάρουμε ποδοσφαιριστές, αλλά ομάδες όπως ο Άρης, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο μεγιστάνα από πίσω, δεν είναι λαμογίστικες ομάδες, δεν έχουν την υποστήριξη και δεν είναι σε κανένα άρμα, ο μόνος τρόπος, όσο και αν δεν σας αρέσει σε κάποιος αυτός, μέχρι να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι Μαρινάκης, ο δίπλα ή ο παραδίπλα. Ο μόνος τρόπος για να είναι πρωταγωνιστής είναι να αξιοποιεί το υλικό που έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην το δένετε τώρα κάποιοι με το Βέλεθ 100%, γιατί ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση ούτε τίποτα. Αλλά αν δεν μάθουμε πραγματικά να πουλάμε κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε και φαίνεται ότι ο Άρης, είτε λόγω επαφών του Διαμαντόπουλου αυτή τη στιγμή, είτε λόγω επαφών του Καρυπίδη, γιατί ο Ρόζ, ας πούμε, δεν είναι του Διαμαντόπουλου. Βλέπετε ότι εμείς προσπαθούμε κάθε φορά να αποδώσουμε στον καθένα αυτό που του πρέπει. Γιατί ο Διαμαντόπουλος μέσα σε 2-3 μέρες βρήκε και σου φέρει τον Λάρσον. Που είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Με μια προεργασία σου φέρε τον Κόρχουτ. Εξαιρετικός επίσης ποδοσφαιριστής και διεθνής, έτσι. Πάει να σου φέρει το Σούντγκρεν.
Αυτά δεν είναι τυχαία. Το καλοκαίρι έγινε μια ολόκληρη προεργασία και ήταν ποδοσφαιριστές, είτε με κάποιες επαφές που έχει ο ίδιος ο Καρυπίδης, είτε με συγκεκριμένες που έχει ο Διαμαντόπουλος. Βλέπουμε όμως επίσης ότι ο Διαμαντόπουλος, παραδείγματος χάρη, σε βοήθησε πολύ και το καλοκαίρι και το Γενάρη να απεμπλακείς και από κάποιους παίκτες, είτε με χαμηλό κόστος, είτε και με κέρδος, όπως με το Μαυράι. Αυτό παλαιότερα, είτε ήσασταν φίλοι του Σκόρδα, είτε ήσασταν φίλοι του Αθανασιάδη, δεν γινότανε. Έφευγε και τον πλήρωνες κιόλας από πάνω. Ή δεν έπαιρνες μία. Αυτό τώρα σήμερα λοιπόν έχει διαφοροποιηθεί εμφανέστατα προς το καλύτερο. Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς το καλοκαίρι είναι, καταρχήν πρέπει να χτίσουμε ένα κορμό έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι αυτό δεν θα, είναι το, δεν θα πρέπει. Ήρθε ο Παμβοχαϊκός για τον Τζανακάκη. Δώσε 50 χιλιάρια και πάρ' τον. Πρέπει να χτίσουμε ένα κορμό. Από την άλλη, θεωρώ και φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχεις τον τρόπο να φέρνεις ποδοσφαιριστές ικανούς να στελεχώσουν την ομάδα και να σε βοηθήσουν να πετυχαίνεις στόχους. Ο Άρης λοιπόν το καλοκαίρι πρέπει να έχει έναν κορμό πρώτα απ' όλα παικτών, μια βάση που θα την κληρονομήσουμε από την φετινή σεζόν και πάνω σε αυτή την βάση, okay, μπορεί να, φύγει και, να φύγουν και ένας-δυο ποδοσφαιριστές, φυσιολογικό είναι, σε όλες τις ομάδες συμβαίνει, για διάφορους λόγους, δηλαδή του Γκαρσία ας πούμε δεν εξαρτάται από σένα, και πάνω σε αυτή τη βάση να έρθουν και 2-3 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασάτη, ενδεκαδάτη, λίγο πολύ τις θέσεις τις ξέρουμε όλοι, ώστε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί ο Άρης με 2-3 κινήσεις πραγματικά ανεβαίνει επίπεδο. Ήδη βλέπετε ότι από το Γενάρη και έπειτα με τις 2-3 κινήσεις και χωρίς ακόμα να έχουμε πάρει αυτά που περιμένουμε να πάρουμε από τον Τόνσο, έχει ανέβει επίπεδο. Αν όμως φτάνουμε σε ένα σημείο κάποιον ποδοσφαιριστή να μην μπορούμε να τον κρατήσουμε πλέον, τουλάχιστον να έχει ένα τέτοιο όφελος η ομάδα ώστε και να τον αναπληρώνει, αλλά να τη βοηθήσουν να κάνει και 5-6 πραγματάκια άλλα. Να διορθώσει παραδείγματος χάρη πλέον και τα γήπεδα στο Ορίσιο. Αυτές τις συνθήκες που λέει και ο Παντελίδης. Γιατί ναι, μεν στο Βικελίδης έχουν γίνει τα πάντα όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Γιατί okay, σε κάποιες θύρες, τουαλέτες κτλ. Χρειάζονται και εκεί. Προχθές βλέπαμε με τον Νίκο που πήγαμε καφεδάκι στο Βικελίδης. Χθες ήταν. Ναι, μπράβο. Έκανα όταν κάνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, χθες λοιπόν που πήγαμε καφεδάκι με τον Νίκο στο Βικελίδης, βλέπαμε τις τουαλέτες κτλ. Στη θύρα 7. Okay, και λέγαμε. Μαγεία. Λες και είναι σπιτιού. Και πού να ανέβεις και πάνω. Έχω πάει. Στα εκεί έξω από την ΠΑΕ. Ναι. Λες και είναι στο σπίτι σου. Αυτό λοιπόν πρέπει πλέον σιγά σιγά να πάει και στην 1 και στην 3 και στη 2 και στις υπόλοιπες θύρες. Θα μου πεις, έχει γίνει κατά καιρούς και κάποιοι οι οποίοι, να μην τους χαρακτηρίσω, πάνε και τις πάνε. Και δεν μιλάω και τη θύρα 4 των φιλοξενούμενων. Εκεί πρέπει να υπάρχει και μια συνέστηση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην τα φτιάχνουμε. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να γίνουν λίγο ανθρώπινες συνθήκες και στα πέταλα και στη 2 όσον αφορά τις τουαλέτες κτλ. Αλλά έχει πει και η ΠΑΕ ότι σιγά σιγά θα τα δρομολογήσει. Στο Ρήσιο έγινε αυτό το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Κοσμογονία είναι αυτό που έγινε το καλοκαίρι σε σχέση με το κτίριο και τις υποδομές. Και νομίζω μας το έλεγε κάποια στιγμή και ο Σάββας ο Παντελίδης, ότι μου δείχναν φωτογραφίες για το τι υπήρχε πριν. Εμείς το είχαμε δει και από κοντά. Είχε κάποιοι παίκτες όπως ο Δελιζής ή ο Σόουζα, που ήταν και πέρσι εδώ, ή ο Βαλεριάνος, τα παιδιά τέλος πάντων που ήταν πέρσι. Μου λέγανε πώς ήταν. Και πήγανε σε άλλο αθλητικό κέντρο. Έτσι. Αλλά σιγά σιγά, παιδιά, πρέπει να πάμε και στο θέμα των αγωνιστικών χώρων, που εκεί πρέπει να
να υπάρξει μια σαφέστατη βελτίωση, γιατί ειδικά μετά τα χιόνια έγιναν για τα χιόνια. Τα γήπεδα. Έχει μια συνεργασία με την εταιρεία πέρα στο χλωτάπετο στο Βικελίδη. Μπορείς να. Καλά, δεν μπορείς όμως να βάλεις ένα τέτοιο χλωτάπετο. Όχι, θα βάλεις τον ίδιο. Θα βάλεις κάτι καλό σε συνεργασία λογικά με την ίδια εταιρεία και το ερχόμενο καλοκαίρι. Όταν η ομάδα, για παράδειγμα, θα λείπει στην προετοιμασία. Είναι μεγάλο. Είναι βασικό και αυτό. Το θέμα αυτό. Λέω λοιπόν ότι αυτά λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα πάρεις από τον Παπαδόπουλο, το οποίο θα παραχωρήσεις, θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε αυτό και φυσικά για να φέρεις και άλλους καλούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει επιτέλους να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι κάποιοι θα αντιδράσετε, κάποιοι θα λέτε όχι, μια ζωή στον Άρη κτλ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Τα μια ζωή στον Άρη. Είδατε την εξέλιξη. Εγώ το λέω όχι τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω το συγκεκριμένο, έτσι. Ότι πρέπει ο Άρης να μάθει να πουλάει. Όλα αγοράζουν. Θες να διασφαλιστείς, βάλε μια ρήτρα στο Βέλεθ, 1,5 εκατομμύριο. Παράδειγμα, έτσι. Βάλε στο Κουέστα, τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Αν όντως υπάρχει 700 χιλιάρικα ρήτρα, αλλά συγγνώμη, παιδιά, οι ρήτρες τι νομίζετε ότι είναι? Μπορεί ο παίκτης να έχει 120 χιλιάρικα συμβόλαιο και η ρήτρα του να είναι 7 εκατομμύρια. Δύσκολα. Θα βγει άκυρη καταρχήν. Είδατε ή δίπλα. 1,5 χαρτί έπαιρνε ο άλλος. Και είχε 10. 1,5 χαρτί και είχε 10. Και εμείς θέλουμε με τα 150 χιλιάρικα να έχει 8. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι για να κάνουμε ένα briefing για αυτά τα ζητήματα με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Κυριάκου και την τοποθέτησή του για το ζήτημα. Μου λέει ένας φίλος εδώ ότι είχαν πουλήσει ο Σκόρδας τον Αβραάμ. Ναι, είναι λογική η τιμή αυτή που είχε πουληθεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς πόσο. Αλλά δεν τον έβγαλες εσύ να τον πουλήσεις. Ήταν μια θέληση και του ποδοσφαιριστή αλλά και του Ολυμπιακού. Και μην ξεχνάς ότι τότε ο Σκόρδας τον είχε κάνει πρόταση παραμονής. Οι άλλοι παίκτες που πωλήθηκαν ήταν με προσωπικές τους τέτοιες. Ο ένας είναι ο Γιάχιτς. Να είναι καλά ο Μπάγκεβιτς. Πήραμε τα λεφτά εκείνα. Και ο Χρήστος ο Βαγγέλη που την έφερε μόνος του την πρόταση. Και ο Διούδης έχει πωληθεί. Ο Διούδης. Και τον Γιάννιώτα. Και τον Γιάννιώτα έχει πουλήσει. Τον πούλησε τον Γιάννιώτα. Ο Γιάννιώτα στην ουσία πήρε στα τροφεία. Πήρε στα τροφεία. Πόσο ήταν, όχι παραπάνω. Ο Κατίδης πουλήθηκε με την ίδια λογική, με το κατοστάρικο στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν μιλάω για τέτοια. Το Διούδη τον έχει πουλήσει δύο. Δεν μιλάω και το Γκλυγκόπουλο πουλήσει πέρσι. Δεν μιλάω για τέτοιε πωλήσει. Είτε νεαρών ποδοσφαιριστών, είτε που θα πάρει στα τροφεία του ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Μιλάω για περιπτώσει. Ποδοσφαιριστών όπως ο Κόκκι, ο Χαβίτο. Ο Χαβίτο, ας πούμε, πήγε στη Λακωνία, δεν πήρε ποτέ τα λεφτά. 6 μήνες πριν πάει στον Ολυμπιακό. Τον Κάλβο, μιλάω για τέτοιους παίκτες που ήταν στο πικ τους εδώ πέρα. Δηλαδή, ο Νάτσο, παραδείγματος χάρη, που τον έστελνε δανεικό στην Ανόρθωση και στο τέλος σου διεκδικούσε και όλα τα λεφτά. Δεν μπορούσες να βρεις μια ομάδα να τον πουλήσεις. Όχι, δεν έψαχνες όμως. Δεν ήταν ο στόχος σου αυτός. Γιατί αν είχες κάποιον να ψάχνει για να πουλήσει, θα έβρισκε. Γι' αυτό τους πουλάς στο πικ τους. Μα φυσικά τον παίχτη τον πουλάς στο πικ του. Φυσικά τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο το σύγχρονο σήμερα. Και άμα έχεις ένα ικανό τμήμα σκάουτινγκ, βρίσκεις έναν άλλο τον αντικαταστήσει. Καταρχήν δουλεύεις παράλληλα, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, αν βάλω στόχο εγώ να πουλήσω. Ποιο να πω, τον Κουέστα που ανανέωσε. Το Βέλετ. Τον βάλω. Α, το Βέλετ. Γιατί. Το Βέλετ και του λέω γιατί θα νομίζουν κάποιοι ότι αυτό πάνε να κάνουμε τώρα. Okay. Λοιπόν, τον Κουέστα που τον ανανέωσε. Θα παραψάξει παράλληλα να βρει άλλο τερματοφύλακα. Φυσικά. Εννοείται. Θα πρέπει όταν είναι το ένα να έχει το άλλο. Υπάρχει βέβαια πάντα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό με τι ρήτρε. Έρχεται ο άλλο, είναι η ρήτρα, ούτε σε ρωτάει. Πάνε να... τώρα στην Norrköping. Ναι. Δώσε τα 580, κατέθεσε τα αύριο στο λογαριασμό. Πάρε το Χόλμπερκ. Και πάρε το Χόλμπερκ. Δεν μπορεί να σου πει, α, δεν γίνεται, θέλω 585. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει η ρήτρα, τελειώνει. Αλλά δες τώρα. Ένας τέτοιος λοιπόν πολύ καλός ποδοσφαιριστής έχει ρήτρα 580 χιλιάρικα.
αντίστοιχα στην Ελλάδα πώς θα είχε. Πόσο θα λέγαμε εμείς ότι πρέπει να έχει. 3 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η αξία όλων η ίδια. Αν δεν έχω ρήτρα, αλλάζει το θέμα. Εκεί μπορεί ο καθένας να πει το μακρύ του και το κοντό του. Όχι, εγώ θέλω 2, όχι θέλω 3, όχι θέλω 15. Όταν δεν έχουν ρήτρα. Όταν όμως υπάρχει ρήτρα, σταματάει εκεί η όλη κατάσταση. Και να σου πω και κάτι. Τώρα, μου ήρθε τώρα αυτό. Ποιος μου λέει εμένα ότι το Γενάρη όλο αυτό με την Ταραγώνα δεν ήταν προσχηματικό για να μου τον πάρει τζάμπα κάποιος στο Βέλεθ το καλοκαίρι. Τι είναι τζάμπα. Φέτος τζάμπα. Καλοκαίρι. Φεύγω, πάω στην Ταραγώνα, έχω πρόβλημα. Α. Φεύγω το Γενάρη. Δεν τον πίεζε να πάει το Γενάρη και έλεγε ο μάνατζερ του: έχουμε πρόβλημα και αυτό και πρέπει να φύγω και αφήστε τον να γυρίσει στην πατρίδα του κτλ. Ο ίδιος ο παίκτης βέβαια είπε: όχι, παιδιά, αφήστε τα αυτά. Το είχε διαψεύσει μέσα στο λαμπαουτάρι και όλα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θέλω να φύγω, περνάω καλά εδώ. Ο μάνατζερ του όμως έλεγε: προσπαθούσε άλλο πράγμα. Α, μπλέκουν οι μάνατζερ. Και ποιο μου λέει εμένα, αυτό σου λέω: ότι δεν πήγαινε για 6 μήνες στην Ταραγώνα και το καλοκαίρι τζαμπουά με τον Άρη να έχει πάρει να μην πω τι, δεν πήγαινε κάπου αλλού. Και εκεί ήταν σωστός ο χειρισμός του Άρη. Που είπε με 1,5-2 εκατομμύρια δώστε μου και πάρτε τον. Αυτό είχε πει τότε ο Άρης. Δώστε μου 1,5-2 εκατομμυριάκια και ας το δώσω. Θα πάμε στο break, το δεύτερο, ξεφύγαμε πάλι λίγο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, 2 εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 7. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Το Χαριστέα λέει πουλήσαμε. Το Χαριστέα, φίλε Στάθη, μου στέλνεις, δεν τον πουλήσαμε. Τον πούλησε ο Ζαχουδάνης, μπήκαν τα λεφτά στο λογαριασμό του. Και έκανε τον ΕΠΙΟ στην Αμερική. Λοιπόν, έκανε όχι στην Καλιφόρνια, πολύ ωραίο ράντσο έχει εκεί πέρα με κρασιά. Με κρασιά είναι ΕΠΙΟ, ναι. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Ο 779, η ΚΕΔ της εξυγίανσης επιβράβησε τον Σιδηρόπουλο και τον όρισε στο Γιάννα ΕΛ. Τον Διαμαντόπουλο που ήταν στο Άρη ΣΑΕΚ τον έβαλε στο Όφη Λεβαδιακός. Όρισε ο Τζαμούρη στο μάτς του ΠΑΟΚ που στο Λαμία ΠΑΟΚ δεν είδε το χέρι του Βιερίνια. Και διαμαρτύρονται και όλο στον Πάο για τον ορισμό του Σαμούρη. Έβαλε και Κομίνη στο Πανιόνιος Ξάνθη. Δεν πιστεύω ότι ορίζει ο Περέιρα. Από τη στιγμή που στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ ορίστηκε ξένος διαιτητής, πρέπει να καταφέρει ο Άρης τα μάτς με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και με Ατρόμητο στο Χαριλάου να έχει ξένο διαιτητή. Εσύ καλά τα λες, 779, αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό το κομμάτι μέχρι το τέλος σεζόν. Από τη νέα χρονιά ο Άρης πρέπει να το απαιτήσει αυτό και εφόσον όλα πάνε καλά και τερματίσει στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, ενδεχομένως και τετράδα. Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Θα πάμε παρέα για κανένα 40 λεπτό ακόμα. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια Άρης Απόλλων Σμύρνης Δευτέρα 7 η ώρα. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526, αύριο να μου δώσει την τσάντα. Σε σένα. Στον Στέριο θα την δώσω, παπαστή, στο Αγρίνιο. Ωραία. Άρα θα πάρω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που δεν θα κάνεις εκπομπή. Τι ώρα έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα που δεν θα κάνεις εκπομπή. Τι ώρα έχουμε. Το πρωί. 10-12. Ναι. Είναι ερώτηση παγίδα. Όχι, απλά ρωτάω αν θα κάνει εκπομπή Δευτέρα από τη 10-12 που κάνει την Τρόικα. Α πούμε ναι. Ωραία, α πούμε θα φέρει την τσάντα δηλαδή μετά. Ντροπή. Κάτσε ρε Χρυσά. Μόνο αυτό που σκέφτηκε. Ναι. Α πούμε καλησπέρα, α πούμε. Λοιπόν, 2-31-0-287-888 για να μα πείτε για Σιώπη, για να μα πείτε για Βαλεριάνο. Για να μας πείτε πώς βλέπετε γενικότερα αυτές τις ωραίες ειδήσεις που προκύπτουν όσον αφορά την ομάδα. Άμα δεν καλέστε, θα μας πει ο Χρήστατος για αυτό το φορ που θέλει να φέρει ο Καρυπίδης. Έχουν καλέσει, δεν έχουν καλέσει. Έχουμε γραμμή, Χρήστο. Νομίζω σε περιμένει ο κόσμος. Όχι, δεν έχει γραμμή, φίλε. Άρα μπορείς να μας πεις για το φορ. Για το φορ που θέλει να φέρει ο Καρυπίδης. Ναι. Ναι. Γραφτή, φίλε, είναι ένα φορ. Ναι, που έχει δύο πόδια. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Εξαιρετικός παίκτης. Ναι. Και είναι στις συζητήσεις με τον πρόεδρα προκειμένου. Έχει ομάδα. Να στελεχώσει μέχρι το καλοκαίρι έχει. Α, έχει ομάδα. Ναι. Αγωνίζει στην Ελλάδα. Όχι.
Ωραία. Στο εξωτερικό. Είναι καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ακριβούτσικη. Όχι πολύ. Θες κάτι καλό μπροστά. Είναι. Και νομίζω ότι είναι και η προτεραιότητα του. Πιο πάνω από το Λάρσον οικονομικά. Όχι πολύ. Ναι. Αλλά εκεί. Μπρούνο Γκάμα και πάνω. 300-400. Εκεί. Ο 300 αρέα είναι η βάση. Ναι. Χωρίς ΦΠΑ. Μα βάλεις και ΦΠΑ. Χωρίς εφορία να φτάνει. Ναι, μα βάλεις και εφορία. Αλλά είναι ο παίκτης τον οποίο θέλει να φέρει, είναι θεωρητικά κοντά. Βέβαια, αυτές ξέρετε οι περιπτώσεις πάνε και έρχονται. Δηλαδή, τον Μάρτιο είναι κοντά, τον Απρίλιο μακριά. Το Μάιο έρχονται, τον Ιούνιο φεύγουν. Αλλά είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που απασχολεί εντόνως τον κύριο Πρόεδρο. Και ήδη έχουν γίνει οι επαφές και είναι θετικός κτλ. Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτά τα πράγματα πάντα παίζουν ρόλο και τα εξής. Το αν θα βγεις τελικά Ευρώπη. Όλα αυτά τα ζητηματάκια. Γιατί πήγες αυτή την ομάδα. Πώς σου ήρθε. Όχι, άλλο κοιτάω. Αυτό τον ήθελε στο καλοκαίρι. Το μαύρο. Mm. Η αλήθεια είναι ένα μαύρο center for θέλω, φίλε. Αυτό τον ήθελε στο καλοκαίρι. Εντάξει. Και γιατί τον πήρα. Ήταν πρώτη επιλογή. Και γιατί τον πήρα. Δεν τον πήρα. Θα τον πάρω τώρα. Πότε λήγει το συμβολαιό του. 22. Α. Τον αγοράσω. Σιγά, λεφτά δεν έχουμε. Φέτος πήγες αυτή την ομάδα. Από αυτήν δεν αγοράσω. Περιμένω. Το καλοκαίρι άρα δεν είδανε. Αυτή η λοκό που βλέπεις από πάνω τι είναι. Yeah. Η από πάνω. Εδώ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Α, πολύ ωραίο το πρώτο αριστερά. Ναι, ναι. Mm. Ωραία. Ας τους παίχτες. Πάμε στους ακροατές. Καλησπέρα. Νίκο. Χαίρετε. Γεια σου Χρήσανθε. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με την κλήση του Βαλεριάνο στην Εθνική. Άμα καλούσε και τον Ιτζόγλου, θα έκανες πάρτι. Καλά, άμα ήταν βασικός ο Ιτζόγλου, θα τον καλούσε. Όπα, να τα. Καλά, τι, αυγάλουμε το Σιώπη. Όχι, όχι. Ίδια θέση παίζουν. Δικαιώθηκα από πέρσι το καλοκαίρι που έβγαινα στα ραδιόφωνα και φώναζα ότι οι Έλληνες παίκτες οι περσινοί, ναι, αρκετοί αξίζουν να παίζουν. Σωστά. Και με δικαίωσε ο Βαλεριάνος, με δικαίωσε και ο Τζανακάκης. Με έχει δικαιώσει κι άλλοι θα με δικαίωναν. Ο Δελιζίζης. Δηλαδή ο Διαμαντόπουλος ας πούμε ήταν άτυχος. Μπορούσε να παίξει βασικός και να είναι στον πάγκο Γιουνές που τον βλέπω βαρύδι όταν παίζει. Να. Λοιπόν, ούτε μες στο Χαριλάο δεν τον βλέπω. Εκεί στείλει το περίπτερο και περιμένει να του έρθει μπάλα στο κεφάλι. Τώρα τι παριστάνει, το Χρούμπες παριστάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τέτοιος επιθετικός. Νομίζω ότι αν ο Άρης πάρει καλό center for το καλοκαίρι, ο Γιουνές πρέπει να λυθεί το συμβόλαιο, γιατί ο Διαμαντόπουλος αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος από τον Γιουνές. Παιδιά. Λοιπόν, για να είμαστε, περίμενε, για να είμαστε δίκαιοι όσον αφορά το Γιουνές. Το Γιουνές τον κρίνουμε πολλές φορές και τον έχουμε κρίνει τις περισσότερες φορές σε παιχνίδια τα οποία δεν του ταιριάζουν. Όχι, εγώ τον κρίνω μέσα στο Χαριλάο τον κρίνω. Δηλαδή την Κυριακή εγώ, τη Δευτέρα. Ναι. Τη Δευτέρα σου ταιριάζει σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, τη Δευτέρα περιμένω από τον Γιουνές, γιατί θέλω να τον βάλει. Το Γιουνές όμως πρέπει να τον βρουν κιόλας μέσα στην περιοχή. Είναι βασικό. Ναι, ναι. Ο Γιουνές, μιλάμε παιδιά για ένα παίκτη που δεν Γιουνές είναι συμμετοχικός. Με τον Τόνσο πίσω του. Αυτό ναι, θα ναι, το δούμε για πρώτη φορά πιθανότατα. Θέλω να τον δω και με τον Όφη, και με τον Απόλλωνα Σμύρνης και με τον Όφη. Ο Γιουνές δεν θα πάρει την μπάλα και θα τρέχει γύρω-γύρω. Δεν το έχει. Όχι. Περιμένω να τον δω αυτό που μπορεί να κάνει. Αλλά άμα τον δω πάλι βαρύδιο, θα βγω μετά, θα τον κράξω άσχημα πάλι. Λοιπόν, ο Ιτζόγλου πολύ καλή λύση, όπως είπαμε, για τα αμυντικά χάφαδα. Τώρα Ματίγια και Σιώπης έχουν πάρει τις φανέλες στο σπίτι και δικαιολογημένα. Δεν θα με χαλάσει εμένα άμα φύγει το καλοκαίρι ο Μπάσα καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, πρέπει να κρατηθεί ο κορμός της ομάδας, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και Έλληνες παίκτες. Είδα και χθες ότι στο φιλικό, δεν ξέρω εσείς άμα έχετε, πώς ήταν η απόδοση του Ανάκογλου, γιατί έμαθα ότι έβαλε γκολ ο Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω το βοήθησε πολύ το χθεσινό. Είναι έτοιμος, ναι, δηλαδή έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, ίσως προπονείται κανονικά με την ομάδα το τελευταίο δίμηνο. Ναι,
Απλά υπάρχει αυτό το θέμα με τον Ανάκουλο ότι είναι δύο χρόνια off. Ναι, ναι, το ξέρω. Δηλαδή φοβάται να βάλετε, φοβάται να μπει στις φάσεις, τι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω ότι ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που απαιτεί ο Παντελίδης. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Πούμε, δεν μπορεί να του δώσει με τον Απόλλωνα Σμύρνης παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Πες ότι το σκορ είναι 2-0 με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο 80 δεν μπορεί να τον δώσει 10 λεπτά. Αν τον πάρει στην αποστολή, ναι, τον έχει πάρει σε κάποιες αποστολές σε προηγούμενα μάτς, μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Εγώ με ενδιαφέρει άμα φοβάται δηλαδή. Δηλαδή όταν παίζει μέσα φοβάται. Έχει σε αυτές τις περιπτώσεις, κοίτα, ο φόβος ξεπερνιέται μόνο όταν παίζεις. Ο Ανάκογλου έχει δώσει, έχει προπονείται με κανονικά, οκ. Okay. Άλλο όμως η προπόνηση και άλλο το παιχνίδι. Στην προπόνηση θα προσέχει ο άλλος λίγο μαζί σου. Ναι. Στο μάτς δεν είναι ισχύει αυτό. Ναι, εγώ πιο πολύ πήρα για να μιλήσω για τον Βαλεριάνο που τα είπα και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει παράδειγμα ο Βαλεριάνος και για τους άλλους παίκτες. Η εθνική Ελλάδος δεν έχει Έλληνες. Οι ομάδες οι πρώτοι δεν έχουν Έλληνες. Είναι όλοι ξένοι. Δεν υπάρχουν αριστερά μπακ. Από παλιά δεν είχε η Ελλάδα αριστερά μπακ πάρα πολλά. Καλά, υπάρχουν αριστερά μπακ, οκ. Okay. Δεν έχουμε. Εντάξει. Είναι μεγάλη βελτίωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από τότε που ήρθε στον Άρη και ναι, ευτυχώς που γιατί ακούγονταν τον Ιανουάριο, ακουγόταν για τον Ηρακλή, ακουγόταν. Τι να πάει να κάνει ο Βαλεριάνος τώρα στη Β' Εθνική και. Είναι δυνατόν. Αν αύριο τον αφήσεις ελεύθερο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα θέλουν να τον πάρουν. Συγγνώμη, δεν μιλάμε για τον Βελιζίδη. Τόσα χρόνια ο Βαλεριάνος στη Β' Εθνική έπαιζε, ρε παιδιά. Ήρεμα, εντάξει. Ναι, έπαιζε, αλλά τώρα. Έχει μια πολύ καλή παρουσία φέτος. Μην το μεγαλοποιούμε τόσο. Είναι πολύ καλύτερος, αλλά ναι, χαμηλά η μπάλα. Ναι, εντάξει. Okay. Τον φέρετε λίγο μαζί με τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, δηλαδή λίγο πιο κάλμα. Μπράβο στο παιδί, οκ, αλλά ναι. Ποιον έχει από τα αριστερά, ποιον έχει ο Ολυμπιακός. Τον Κούτρι και τον Τζιμίκα. Τι ο Κούτρις. 11 εκατομμύρια πρόταση απέρριψε για τον Κούτρι. Τι 11 εκατομμύρια. Και ο Τζιμίκας είναι και ανερχόμενο ταλέντο, θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, ήρεμα. Εντάξει. Τι να κάνω, ξέρεις τι, εγώ καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την κλίση παιχτών του Άρη στην Εθνική. Το κέρδισε, ρε, με το σπαθί το κέρδισε, οκ, ναι. Αλλά μην τον κάνουμε τώρα και. Πώς το λένε τον άλλο τη Ρεάλ, πώς το λέγανε το αριστερό μπάκρε. Το Ρομπέρτο Κάρλο. Ρομπέρτο Κάρλο, τον άνθρωπο. Ή Μαρσέλο, ας πούμε. Εντάξει. Αυτά λοιπόν περιμένω εγώ την Κυριακή. Θέλω τον Γιουνές να τον δω. Ο Τόνσο θα παίξει. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Με Τόνσο ο Γιουνές έχει δύο κολλάκια. Ναι, και μια ακόμα ερώτηση. Ο Βέλετ έχει κίτρινες κάρτες. Σε ποιο μάτι θα πει? Με τον Όφη. Α, με τον Όφη. Οπότε την Κυριακή είναι. Λοιπόν, έγινε καλή Δευτέρα. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Όλοι νομίζω ότι παίζουμε Κυριακή. Μην πάτε την Κυριακή στο γήπεδο. Δευτέρα παίζουμε. Ναι, πάτε την Κυριακή. Πάμε να φάτε κανένα μπιφτέκι εκεί στο Βάμος. Καλησπέρα. Δευτέρα πρωί είναι ο αγώνας. 9 η ώρα. 9 η ώρα, καλά να περάσει. Δευτέρα το πρωί είναι. Και θα ήθελα, Ρενίκο, να μου πει τη γνώμη σου. Ο Δελτζής για center for, επειδή είναι ψηλό, δεν κάνει. Τι και τον Γιουνές του κάνει. Θα μπορούσε να το βάλει center for. Να το δοκιμάσει. Γιατί ρωτάς, φίλε? Ρωτάω γιατί είναι ψηλός, το έχει, κατεβαίνει κάτω. Τι είναι ο Γιουνές τώρα και γάσα και άλλο. Ο Δελιζής είναι ο... κάποιον άλλον. Αυτό είναι το Γιουνές. Ρε. Μην κρίνουμε έναν παίχτη. Κάθε ρε πλάκα κάνουμε. Δεν κρίνω κι εσύ. Okay. Θα βγαίνει... Δηλαδή είμαι Γιουνές τώρα εγώ και ακούω βγαίνει ένας ο ποιος Γιουνές και ποιος. Άσε τα παιδιά, να τα αφήσουμε να ρεμίσουν λίγο. Ρε. Παιχνίδια τους λείπουν όλους. Να θέσει η ομάδα, δηλαδή βγαίνουν με Γιουνές, δεν κάνει ο άλλος, δεν κάνει ο άλλος. Είναι άλλοι που αποφασίζουν, ξέρουν καλύτερα από εμάς, αγαπάνε την ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα, κάνουν καλές επιλογές, το έδειξαν οι πράξεις. Τώρα γιατί δεν έβει. Έλεγε ότι έλειπε την κοινή, είχε πρόβλημα ο σέντρεφορ, εξαρτάται από το κέντρο, από πίσω τι έχει. Ναι. Κρίνουμε αμέσως, βγαίνω εγώ, α, εκείνος, α, ο άλλος. Η πιο λεπτή θέση είναι το σέντρεφορ, άμα δεν τροφοδοτηθεί, πώς θα βάλει γκολ να μου. Ναι. Δεν είναι πίσω κάπου μια, είναι μια πολύ λεπτή θέση. Άμα δεν βάλει κόλμη τον Απόλλων, ας νικήσουμε 3-0 και ας μην βάλει, ας βάλει ο διπλανός, ας βάλει ο δεξιά. Δηλαδή τον Γιουνές τον κρίνουμε, άσχημος είναι με τα λεφτά που παίρνει τώρα. 140.000 συμβόλαιο Γιουνές, δηλαδή άλλοι παίρνουν εκατομμύρια, πόσο παραπάνω. Ο Γιουνές και ο Τζόγλου, όλα τα παιδιά ψυχάρες, ο Βαλεριάνος ψυχάρα μέσα στο παλικάρι, το βρίσκαν, το κάνανε, ψυχάρα τα δίνει όλο το παιδί. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Είναι το 7 συνέχεια. Δεν θα είναι ούτε το 3 ούτε το 9. Ο άλλος τον κάνει το 9, λέω τώρα εγώ. Είναι το 7. Είναι εκεί. Πάει 7,5. Του λείπουν παιχνίδια. Τον Ουγανάκουλου. Του λείπουν παιχνίδια. Θα πούμε μέσα. Α, τον κρίνουμε.
Όλα τα παιδιά, δηλαδή δεν βγαίνουμε ονόματα, γιατί μπαίνει εκείνο, γιατί πα. Είναι ο προπονητής αποφασίζει, ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι ο πρώτος που έχει το άγχος να νικήσει η ομάδα και μετά είμαστε εμείς από πίσω, ακολουθούμε. Τι, γιατί έβαζει, θα βάλει αυτό που θέλει, όποιον θέλει θα βάλει, το σόλο να θα βάλει, πάλι θα χειροκροτήσω, δεν τον κράξω. Ναι. Καλύτερα από εμάς ξέρει, όλη την εβδομάδα μελετάει, κάνει ο άνθρωπος τον αντίπαλο, οτιδήποτε. Δεν ξέρω, εσύ Νίκο σαν έμπειρος, ας το Χρήστο, δεν ξέρει. Εσύ είσαι Νίκο, δεν συμφωνείς? Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Έχω το Χρήστο, απλά που θα μιλήσει αυτός. Είναι λεπτή η θέση σου. Σέβομαι την ιεραρχία. Ο Χρήστο που να... Πού δίπλας ο Χρήστο, πού να μιλήσεις, τον Μάζρη. Θα σε σβήσει. Μια καψιά δεν σε κάνει. Βρέαστε να τα πει. Κλείσανε στο γήπεδο που ανέβαινε σε πάνω να πας στο σκάλες που σε μίλησα. Δεν μ' άφησα, γι' αυτό άρχισα, μου λέγανε ότι άργησα μετά. Έλα, ρε, δεν μ' άφησε να φύγω. Ούτε μισό λεπτό. Λοιπόν, Δευτέρα όλοι στο γήπεδο, ούτε κουκ, ούτε κουκ, ούτε μουκ. Όλοι στο γήπεδο. Μόνο οικονομικά, γιατί τυχαίνει να μην μπορείς οικονομικά, το δικαιολογώ. Όχι, ξέρεις, 7 η ώρα τη Δευτέρα. Μην κύριε εκεί, πάμε στην εκκλησία και περδευτούμε. Να πάρω την Κυριακή να περιμένουμε. Νίκο, άμα σου λέει κάποιος Κυριακή, Κυριακή να του λες. Θα πάει από εκεί να περιμένει. Θα πάει Κυριακή, τίποτα αυτό που λέει ο Χρήστος. Ναι, Κυριακή, Κυριακή, πες του. Άντε να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Μέχρι στιγμής ο Βαλεριάνος έχει γίνει Άντι Ρόμπερτσον. Ναι. Ο Γιούργεν Κλοπ στην εκπομπή και είπε κιόλας θα κράξει το Γιουνές και του Γιουνές του ξύθηκε το αναγκαστικό. Ναι. Πραγματικά απορώ πώς το κάνουν. Απορώ αυτό. Ο Άντι Ρόμπερτσον. Δηλαδή, έχεις τόσους να πεις και είπες αυτό. Αφού είμαστε Λίβερπουλ. Α, γι' αυτό. Καταλάβει ότι είσαι κάτι άλλο. Χρήστα, είμαι 844 που στέλνω τα μηνύματα και κράζω τον Μάριο. Α, καλά κάνεις, καλά τον κάνεις. Εντάξει, τώρα μπορεί να ακούει και κανένας παίκτης. Πρώτον, το ποδόσφαιρο είναι και άθλημα ψυχολογίας και του Γιουνέστου έπεσε πάρα πολύ από το χαμένο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί και αυτός πολύ περισσότερο από όλους θα ήθελε με γκολ δικό του να δώσει την νίκη στην ομάδα. Ωραία. Δεν μπορούμε να τους βγάζουμε όλους άχρηστους. Όπως υποτίθεται ότι οι Αργιανοί είμαστε της υπομονής και όχι και στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ εθνική στήριξη, αλλά κανέναν προπονητή να μην στηρίξουμε, κανένα παίχτη να μην κάνουμε υπομονή. Μόνο και αυτό. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Χρειάζεται στήριξη η ομάδα. Γενικότερη στήριξη. Δεν θέλει υπομονή. Ούτε ένας προπονητής να κρίνεται ελαφρά την καρδία, ούτε οι παίχτες. Η ομάδα είναι ολοκένουργια. Κοίταξε, αυτό η ομάδα, το είπε αν δεν είχε, το είπε ο Παντελίδης αν δεν είχε τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από τον Εργοτέλη, θα ήταν υπερεπιτυχημένη για μένα η χρονιά. Ο Παντελίδης χθες στη συνέντευξη που έδωσε, μας είπε το εξής. Είμαι σε ένα περιβάλλον που είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά υπάρχει τόσο εύκολα βλέπεις τον άλλον να ενθουσιάζεται και τόσο εύκολα να απογοητεύεται. Βέβαια λέει, το καταλαβαίνω από τη μία άποψη, γιατί πέρασε αυτά που πέρασε το κλαμπ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αλλά πραγματικά και ο ίδιος έλεγε ότι δεν το έχει ξαναζήσει τόσο, δηλαδή και σύγκρινε την κατάσταση, ας πούμε, στο μάτς με τη Λαμία, έτσι. Τι έγινε εκείνη τη μέρα και το τι έγινε και τι γίνεται τώρα. Δηλαδή πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ή αν θέλεις εγώ θα το πω και πριν έρθει ο Παντελίδης, τι γινότανε την τρίτη αγωνιστική που υπήρχαν συναριανοί που λέγανε πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάτσε ρε, όπα, ηρέμησε. Πώς θα πάρεις το πρωτάθλημα? Καταρχήν για να πάρεις το πρωτάθλημα δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Εννοείται. Βασικά κυρίως δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Μα κυρίως δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, όντως. Ναι. Ωραία. Εγώ προσωπικά εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να χτυπήσει την τρίτη θέση και ξαναλέω ότι η μόνη μαύρη σελίδα φέτος είναι ο ντροπιαστικός αποκλεισμός από τον Εργοτέλη. Και είναι ένα παράδειγμα. Κατά τα άλλα, μιλάμε, έτσι όπως δείχνει ότι θα ολοκληρωθεί, για μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά. Αν ολοκληρωθεί, με τρίτη ή τέταρτη θέση. Εγώ θα είμαι σαν Αργιανός υπερευχαριστημένος, αν αναλογιστούμε αυτό, το ότι είναι η ομάδα καινούργια, ότι επέστρεψε μετά από 4 χρόνια, που ταλαιπωρήθηκε, και όπως κάναμε υπομονή, όχι 4, όπως κάναμε υπομονή
σαν Αριανή από τότε που γεννηθήκαμε Αριανή, θα κάνουμε και όσο χρειαστεί ακόμα. Έτσι. Να σε καλά. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Χαιρετώ. Να σε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Τρεις. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Έχετε ρε. Έχετε. Το ραδιόφωνο. Πάλι. Τόσα χρόνια βγαίνει στο ραδιόφωνο χαμηλό. Πάλι με το ράδιο. Έχω πρόβλημα. Τα χουβιά έχω. Και γι' αυτό. Είσαι και έμπειρος εσύ υποτίθεται. Δεν είσαι κανένα. Και γι' αυτό ρωτάω. Καλά, στην ηλικία που είμαι, τι λες, Δαμίν, έχω λίγο, όσο και βλήτωνα ήμουνα, πόσο νιώθεις. Καλά, η εμπειρία στα ραδιόφωνα, τηλεοράση και τα λοιπά της ηλικίας σου δεν την έχετε, άστο. Ψάχνετε να βρείτε τα κουμπιά και αυτά συνέχεια και σε φέρω ένα λάπτοπ εκεί πέρα, θα πάθεις ταράκουλο. Κάνεις λάθος, φιλαράκι. Τι, και με αυτά παίζεις. Κάνεις πολύ μεγάλο. PlayStation παίζεις. Για τη δική μου περίπτωση, γιατί, με πάση περιπτώσει, συγκυρία, ατυχία, κακοτυχία δεν έχει σημασία. Βρέθηκα για 17 χρόνια στην Αμερική. PlayStation παίζεις. Αυτά που βλέπεις εσύ να με τώρα, εγώ τα είδα πριν από 40 χρόνια. Στη δική μου περίπτωση. Άρα δεν ισχύουν αυτά που λες. Άκουσε, Σαλτίδη, ναι. Δεν γέρασα ακόμα. Ήμουν βέβαιος θα πεις το επίθετο χωρίς το τέτοιο, χωρίς ναι. Το όνομα. Δεν γέρασα ακόμα. Α, πώς δεν γέρασες. Ακόμα κρατιέμαι ένα. Μπράβο. Και αφού να μου λοιπόν το μυαλό λειτουργεί έτσι. Κατά κάποιο τρόπο, το βασικό είναι αυτό. Πάμε λίγο, λοιπόν, μην ξεστρατήσουμε. 6 παιχνίδια μείνανε, παιδιά. Σωστά. Μην ξεστρατήσουμε. Αφήστε τους παίκτες. Αυτοί είναι. Καλά. Δεν θα τους κρίνουμε τώρα. Τελειώσαμε. Συγκεδωμένοι όλοι στα 6 παιχνίδια, 6 νίκες. Οπωσδήποτε. Κυνηγάς την τέταρτη θέση. Για να είσαι απόλυτα σίγουρος τι γίνεται, αφήστε τις κρίσεις για τους παίκτες, τελείωσε η χρονιά. Να μην αποπροσανατολιστούμε. Επίσης, μην το κάνουμε την τρίχα τριχιά, καλέσανε Σιώπη και Βαλεριάνο στην Εθνική, έτσι. Να μην μας γυρίσει μπούμερακ. Σταματήστε εδώ. Καλώς έγινε που έχουν εκλειφθεί. Ανταμείβονται κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι εκεί. Αυτό που προέχει είναι τα 6 παιχνίδια. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αφήστε, μην ας πούμε πιέζετε κανένα παίκτη, τους ξέρουμε τους παίκτες. Ο Μάιος είναι κοντά και τότε θα έχουμε πολύ καιρό για να πούμε και άλλα πράγματα. Όπως και με τις μεταγραφές. Όπως και με τις μεταγραφές. Αυτό που προέχει τώρα είναι τα 6 παιχνίδια. Όλοι, οπαδοί, φιλαθλοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, υπονόμοι, παρανόμοι, παίκτες, προπονητές στα 6 παιχνίδια. Όλοι στη τζίτα. Το ίδιο και για το μπάσκετ. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, δυο κουβέντες. 8 παιχνίδια μείνανε μάγκες, εντός εισαγωγικών. Θα πεθάνετε μέσα στο παρκέ. Όλοι. Και αφήστε λοιπόν ότι ο ένας είναι τραυματίας και ο άλλος είναι τραυματίας. Δεν χωράει μετά από αυτήν την εξευτελιστική ήττα με τον Κολοσσό και δεν θα αναλύσω, δεν χωράει τίποτα. 8 παιχνίδια εντός εισαγωγικών θα πεθάνετε όλοι. Και μια κουβέντα για τον Γολιέλμο. Ρε φίλε, σε στηρίξαμε λοιπόν από την αρχή. Πίστευα σε σένα να με κάτι. Είπες για τον Μπαν. Πού θα πάει αυτή η ιστορία ρε φίλε. Θα συνεχίζετε. Θα πάμε να είμαι και του χρόνου πάλι με Μπαν και τον άλλο χρόνο. Σε παρακαλώ. Μην μου κάνεις για να σου κάνω την ερώτηση γιατί ήρθες στον Άρη ρε φίλε. Γιατί ήρθες στον Άρη. Λοιπόν, αφήστε κρίσεις συγκεντρωμένοι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ να τελειώσει λοιπόν η χρονιά με ό,τι καλύτερο μπορούμε και από το Μάιο μήνα έχουμε να πούμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Μέθ' επόμενο. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Τους έριξε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν. Παύλο, ήρθε στον Άρη ο Γουλιέλμος γιατί άμα δεν ερχότανε τα παίζαμε με την Μπαστέρ. Με την ποια? Γι' αυτό ήρθε. Τα παίζαμε με την Μπαστέρ εδώ πέρα να θα γίνει. Δεκάς. Γι' αυτό ήρθε.
Μάλιστα. Γιατί τα πράγματα, πέστε μου εσείς, αν δεν ήταν έτσι. Καλά. Προφανώς θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος άλλος. Θα μου πεις ήρθε αυτός. Εκείνη δεν ήρθε κάποιος άλλος. Αχαχα. Έτσι γελάω εγώ. Ποιος να ερχόταν. Καλά, όπως ήρθε ο Γουλιέλμος, θα ερχόταν κάποιος άλλος. Κάποτε, στην τελευταία γενική συνέλευση τότε που ήταν στη Σκουμουά, στο Παλέντε Σπορ, ίσως με θυμηθείτε κιόλας. Να ψηφίσουμε τον Σκόρδα ή τον Ηλιάδη, ήταν στο βήμα ο Σκόρδας. Και πήγα να... και δίναν το μικρόφωνο στον κόσμο. Βέβαια για το ποδόσφαιρο, δεν έχει σχέση με τον μπάσκετ, αλλά αυτό που θα πω, ο άνθρωπος που θα πω είναι, έχει σχέση με τον μπάσκετ. Δίναν το μικρόφωνο στον κόσμο για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει ερωτήσεις στον Σκόρδα. Έρχεται το μικρόφωνο σε μένα. Εγώ δεν θέλω να κάνω καμιά ερώτηση στον κύριο Σκόρδα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, λέω, είναι ότι μια παροιμία λέει ότι όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια. Αυτή τη στιγμή ο γάτος, λέω, είναι μέσα στην αίθουσα εδώ. Και λέγεται Δήμης Παπαϊωάννου. Και από ό,τι μου είπε ένας φίλος του, ο Ηλίας, έπαθε, λέει, συγκοπή εκείνη τη στιγμή όταν άκουσε το όνομά του. Γιατί ήταν ο γάτος ο Ντίμης? Γιατί πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα, αντί για τον Σκόρδα και αντί για τον Ηλιάδη, να αναλάβει αυτός μέχρι να βρεθεί μια άλλη κατάσταση. Ναι. Και οικονομικά να βοηθήσει κάπως την ομάδα μαζί με άλλους 10 Αριανούς γύρω-γύρω που έχει. Για να κρατήσει την ομάδα. Δηλαδή ο Ηλιάδης ήταν καλύτερος εκείνη τη στιγμή. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από τους δύο που είπες ήταν καλύτερος. Αυτό λέω. Δεν ήταν μια λογική σκέψη που έκανα? Εντάξει, σχετικό είναι. Γιατί εσύ έβαλες έναν άλλον άνθρωπο να βάλει τα δικά του τα λεφτά στον Άρη. Δεν έβαλες... Ο άλλος πάρει τσίμπησε μια 500 ρούπα και εξαφανίστηκε. Δεν την τσίμπησε. Ποιος την τσίμπησε? Ο Ηλιάδης. Γιατί υπάρχει κάποια τέτοια κατηγορία ότι πήρε λεφτά και έφυγε. Για μάθε. Τι να μάθε αυτά, τα ψάξε και τα μάθε με πέντε. Τι να ψάξω, από πού να το βρω. Άμα τσιμπούσε κάποιο. Άμα κάποιο τσιμπάει λεφτά. Τέτοια λεφτά πάει για βαθμό κακουργήματο, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι απλά τα λέμε. Μην λέμε τώρα κάτι που ακούσαμε στο καφενείο. Καλά. Όχι καλά. Πάνε δε στα κοιτάπια τη ΠΑΕ. Μπρε, τι να δω τα κοιτάπια τη ΠΑΕ. Τέτοια κοιτάπια τη ΠΑΕ έλεγαν και για μένα. Πάμε παρακάτω. Και όταν τα είδα, τελικά δεν είχα πάρει, είχα δώσει. Άσε τα, τι λένε και τι κάνουν. Να μου πεις ότι διέλυσε τον Άρη με τη διοίκηση που δεν άσκησε, ότι τα έκανε μαντάρα, ότι έκανε, να μην πω τι έκανε εκεί μέσα, ναι. Αλλά το να λέμε ότι πήρε λεφτά, είναι ποινικό αδίκημα, όπως και να το κάνουμε. Καλά, εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν θέλω κανένα παίχτη στην Εθνική. Λάθος κάνεις. Κανένα. Λάθος κάνεις. Και φαίνεται. Όχι από τους 8 παίχτες που έχει ο ΠΑΟΚ στην Εθνική Νέων. Είναι πάγια. Δεν μιλάω για την Εθνική Νέων. Μα αυτοί προωθούνται για να αύριο μεθαύριο θα είναι στην Εθνική Ανδρών. Λοιπόν, για την Εθνική Ανδρών δεν θέλω. Πρώτα φεύγουν. Παίχτης που είναι στην Εθνική. Πολείται. Ο παίχτης που είναι στην Εθνική πολείται δεκαπλάσια από τον παίχτη που δεν είναι στην Εθνική. Πάμε παρακάτω. Πολείται, λες. Πολείται, ναι. Και όταν έχει συμβόλαιο και δεν πωλείται, θα σου ζητήσει αναπροσαρμογή. Εξαρτάται. Να το κάνεις. Τι εξαρτάται, δεν υπάρχει εξαρτάται. Τι να κάνουμε. Πάνε εθνικοί, αναβαθμίζονται εντελώς. Άρα να έχουμε παίκτες που να μην πάνε εθνικοί. Να έχουμε παίκτες που είναι σαπάκια. Εγώ δεν το έχω σε μεγάλο τέτοιο. Διαφωνούμε κάθετα. Σε καμία. Χώρια που μπορεί να τραυματιστεί σε κανένα Λιχνεστάιν. Και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και τον άλλον μπορεί να τραυματιστεί. Άστερε τώρα. Ρε άιντε τώρα από εκεί να πει. Μια χαρά είμαστε δίχως εθνική. Καλά. Και ο Αναστασιάδης πού τον κάνει, για ποια θέση τον κάνει στον Παλαιριάνο, δεξιά ή αριστερά? Πού να ξέρω εγώ τώρα. Αριστερά. Ο Άγγελος είναι. Αριστερά. Αριστερό, μπακ δηλαδή θα παίξει. Φαντάζομαι μπακ του κουμπί. Και τι δύο πλευρές παίζει ο Βάλερε. Άντε από εδώ. Εκείνο εκεί από τα αριστερά τη σέντρα με το. Από τα δεξιά με τη σέντρα με το αριστερό. Σταμάτα ρε κακεντρεχή. Άντε κακεντρεχή. Όχι ρε, δεν είμαι κακεντρεχή. Ίσα ίσα από τον Βαλεριάνο, εγώ τον. Δηλαδή τον. Σαν αριστερό μπακ τον πηγαίνω με χίλια.
Και ήταν δηλαδή από τους μόνους παίκτες που μαζί με τον Τελιζήση που έλεγα αυτοί πρέπει να μείνουν οπωσδήποτε στην ομάδα. Για κανέναν άλλο δεν το λέγα. Αυτά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια χαρά. Λίγο την άποψή μου για τον Γιουνές. Ναι. Σε κάθε μας ρε παιδιά, τον έχουμε φάει αυτό το Γιουνές. Τον έχουμε κάνει το χειρότερο παίχτη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ιφίλιο. Δεν είναι τόσο κακός παίχτης ο Γιουνές. Αν ο Γιουνές είχε βάλει εκείνο το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι αυτοί που κράζουμε, εγώ θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα γιατί κάποια στιγμή με τον Ατρόμητο τον έκραξα όταν έχασε το πέναλτι. Δεν θα τον κράζαμε. Δεν είναι τόσο κακός παίχτης. Για το ύψος του έχει δεδομένη μια καλή τεχνική κατάρτιση. Δεν λέω ότι είναι ο Μπαλαδόρος, δεν είναι η Μπαλαδόφατσα. Είναι πολύ δυνατός, είναι γυμνασμένος, έχει την αίσθηση του γκολ, έχει καλή κεφαλιά. Αν είχε βάλει τα δύο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο, αυτή τη στιγμή θα τον αποθεώναμε. Λοιπόν, έχω δει στον Άρη τόσα χρόνια πολύ χειρότερου center for από το Γιουνές που περούσαν στα πυρόβλητο. Ο Ντελόρτ. Τον έχουμε φέτος, τον έχουμε συγχωρήσει σε σκέψη. Έμασε το για τον Ντελόρτ και λες. Ούτε τον είδες να παίζει τον Ντελόρτ. Τον είχα δει χρήστα. Σταμάτα. Μίμης Μπενίσκος. Ποιο μετάξει ο Μπενίσκος. Ήταν ένας παίκτης που ήταν με τα εθνική του καμερική. Ωραία. Παιδιά, τον έχουμε ξεσκίσει τον. Κάθε παίχτη πρέπει να τον κρίνουμε με βάση αυτά που μπορεί να δώσει, όχι με βάση αυτά που θέλουμε να δώσει και δεν μπορεί να τα δώσει. Και να σου πω και κάτι, Νίκο. Ας το εδώ τη χρονιά, τη χρονιά που παίζαμε τέτοιο, είχαμε τον Βλόνταρτσικ, ρε φίλε. Ο Πιέτρο Βλόνταρτσικ, βέβαια, έχει βάλει γκολ με τον Όφη, νομίζω. Ήταν το μεγάλο όνομα του Λάμπρου όταν τον έφερε. Στη όντω τον ανακοίνωσε στη τέτοια. Ναι, ήταν μεγάλο το όνομα. Και με τον Όφη έβαλε. Θρασίβουλο θυμάμαι είχε κάνει 2-1 στο 90. Ήταν τη χρονιά που θα κόταν ο Σμολάρεκ. Όχι, πιο πριν. Σμολάρι πήγε στην Καβάλα. Ο Γιουνές, ακόμα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί το παρακολούθησα από κοντά, πριν στο γήπεδο. Ναι. Δεν ήταν κακός. Και αν βάλει εκεί τον γκολ, γιατί έχει την αίσθηση του γκολ, πάει δοκάρι, είναι η κακοδαιμονία, φαίνεται λίγο, χωρίς να το ξέρω το παιδί καθόλου, φαίνεται ότι παίζει λίγο με την ψυχολογία του. Δηλαδή, όταν η ψυχολογία του δεν είναι καλά, φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που χάνει το πέναλτι, είναι χάλια. Τον βάζει ο Τότο Ερέρα στο μάτς με τον Ολυμπιακό και χάνει, αν θυμάστε βέβαια, το γελάει μπάλα στο κοντρόλ, ένα κοντρόλ, δεν ξέρω αν θυμάστε τι φάση. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ότι δεν το έχει. Δεν είναι, Νικό, δεν είναι εκεί ότι δεν το έχει. Αν δεις τη φάση, δεν είναι ότι δεν το έχει. Το ξεγελάει μπάλα και δεν έχει την ψυχολογία να πάει να συνεχίσει τη φάση. Τη θυμάστε τη φάση που την παραπέει. Ναι. Αν μπορώ σωστά να τον ψυχολογήσω, είναι και παίκτης ψυχολογίας. Τα βάλαμε όλοι μαζί του. Κάποια στιγμή σου λέω και εγώ δεν είναι τόσο κακός παίκτης. Λοιπόν, να πάμε στον παίκτη Βαλεριάνο. Ναι. Ο Βαλεριάνος, παιδιά μου, θυμίζει, Νίκο, εσύ είσαι μικρός, Χρήστο να το θυμάται, τον Λιαδέλη. Λιαδέλη. Να σου πω... Το γνωστό. Τον Παναγιώτη. Εσύ ξέρεις κανέναν άλλο Λιαδέλη. Όχι. Λοιπόν, ο Λιαδέλης όταν έρθει στον Άρη. Έπαιζε αριστερό μπακ. Ήταν μικρό. Όχι. Ήταν μικρό. Αν θυμάσαι και ήταν άτεχνος τελείως. Τελείως άτεχνος. Δεν μπορούσε να βάλει βολή. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, Χρυσάνθε. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι από τον Λιαδέλη είναι να τρέχει πίσω από το κλεάδι της Βικελίδης και από πίσω του να είναι καμιά δεκαριά σουπεράδες. Άσχετα. Εντάξει, ήταν αλλιώς. Ήμουν εκεί για συνέντευξη για τον Α και ήταν η μέρα που μάθανε ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. 98 καλοκαίρι ήταν αυτό. Πολύ γρήγορο, φίλε. ναι, ήταν το παιδί αυτό. Το παιδί αυτό ήταν τελείως άτριχνο και ό,τι έκανε το έκανε με τη δουλειά του. Με πάρα πολύ προπόνηση. Πάρα πολύ προπόνηση. Ο Βαλεριάνος είναι πάρα πολύ προπονημένος. Αν θυμάσαι στο μάτς με τη Λαμία που το παιδί ξέσπασε μετά τον γκολ του Ματίγια, ήταν ίσως ο μοναδικός που μετά το 75 έτρωγε σίδερα και από φυσική κατάσταση. Όχι ο μοναδικός, υπήρχαν και άλλα παιδιά, αλλά εντάξει. Ναι, λίγοι μεν. Είναι fit, είναι fit. Έχει αθλητικό σουλούπι. Είναι fit. Δεν είναι, Νίκο, δεν είναι μόνο ότι είναι αθλητικό σουλούπι. Αυτό το λέγαμε πέρυσι, πώς το λέγανε για τον δεξί εξτρέμου που πήγε στη Λάρισα. Που δεν ήξερε μπάλα, πώς το λέγανε τον περσινό. Τον Γκάσο. Μπράβο. Μπράβο. Το φάγατε. Δηλαδή, είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ στην προπόνηση. Φαίνεται το παιδί ότι δουλεύει πάρα πολύ και μπράβο του, γιατί ο Σιώπης είχε ξανακληθεί στην εθνική και γι' αυτό μπράβο του. Το αλλά... 16, ναι. Έπιασα πιο πολύ τον Βαλεριάνο, γιατί το παιδί ό,τι έκανε το έκανε μόνο του.
είναι λίγο νευρικός, παρόλο που εγώ μένα μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες, οι τσαμπουκάδες. Είναι τσαμπουκάς. Και μακάρι το παιδί να μείνει στον Άρη, έστω και ως δεύτερος αριστερός μπακ. Και ο Παντελίδης, επειδή κατάλαβε το λάθος του, γιατί στην ουσία αυτός ήταν που ήθελε να τον στείλει το Δεκέμβριο, έστω και γι' αυτό το λόγο, αν και έκανε για μένα λάθος που το βάζει στον Ολυμπιακό, γιατί τον εξέτει τον παίχτη του, γιατί είχε δεξί μπακ να βάλει, καταλαβαίνω ότι του δίνει όχι ευκαιρίες, του δίνει αυτά που το αναλογούν. Θεωρώ εγώ ότι ο Παντελίδης θεωρεί ότι τον αδίκησε κάπου και θα του δώσει όλες τις ευκαιρίες που μπορεί. Αυτό μου έδειξε ο λόγος που τον έβαλε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Να είναι καλά τα παλικάρια, να πάμε 6-6 γιατί μπορούν να τα κάνουν. Αν και εγώ θεωρώ ότι το μάτς της Δευτέρας είναι το πιο βασικό για να βγει σε Ευρώπη. Για μένα προσωπικά. Βαθμοί από τέτοιες ομάδες, αν τους χάσεις, δεν μπορείς να τους καλύψεις. Και εγώ θα βάλω και το μάτς με τον Όφη σε αυτό που λες. Για μένα είναι πιο βασικό τη Δευτέρα, Νίκο. Και αυτό, δεν αλλά και αυτό με τον Όφη. Στις επόμενες δύο αγωνιστικές έχεις αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Ατρόμητος έχει την ΑΕΚ στο Περιστέρι και τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκης. Δύο πολύ πιθανές ήττες. Με την ΑΕΚ δεν είναι πιθανή ήττα. Εγώ πιστεύω ότι θα χάσει. Με την ΑΕΚ δεν την έχω πολύ, Νίκο. Η ΑΕΚ. Αδιάφορη είναι η ΑΕΚ. Θα μου πεις βέβαια, δεν είναι αδιάφορη. Άμα χάσει, μένει τέταρτη. Ναι, δεν είναι αδιάφορη. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Έχουμε κι άλλον. Ωραία. Αφού φτάσαμε και 52 και έχουμε και τον break των 6,5 Χρήστο μου, έτσι. Το έχουμε κι αυτό. Βεβαίως. Σιγά σιγά. Πώς τον βλέπεις? Σιγά σιγά, κάτσε. Κάτσε καλά. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Για τον ορισμό του σώμου στο μάτς με τον Περιστέρι δεν είπαμε. Εκπληκτικό. Αυτός που πέρασε χειρουργείο τον Άρη στο μάτς του πρώτου γύρου στο Παλέ. Ορίστηκε να σφυρίξει στο Περιστέρι το ερχόμενο Σάββατο. Περιστέρι που δεν είναι μια ομάδα φυσικά που έχει την διαιτητική εύνοια τη φετινή σεζόν. Και όποιος λέει κάτι τέτοιο πετάει λάσπη απέναντι στην συμπροσπάθεια της ομάδας του Αργύρου Πεδουλάκη. Έτσι, ο οποίος έτσι είναι και ένα κόσμο και ένας άνθρωπος με επίπεδο γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτά. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Περισσότερο αγωνιστικά. Πρώτη σκέψη για την εντεκάδα. Έχουμε και τα. Κάτσε. Τι έχουμε? Α, ναι, τους δύο νικητές. Τα εισιτήρια. Πες, φίλε. Ναι. Δώσ' τα και στους τρεις. Φίλοι μας είναι. Μιχάλη Τσεκούρας. Ναι. Όχι αυτός. Το πρωινό είναι, ρε. Κάτσε, όχι. Εδώ είμαστε. Πήρα το πρωί ο Μιχάλης. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι. Στυλιανός Γιαννούλης. Μπράβο. Και Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ωραία. Κερδίζετε εισιτήρια. Τα δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης. Ενημερωθείτε αύριο από τη Μαριλίζ. Για τον τρόπο που θα τα πάρετε στα χέρια σας. Τα λέμε αύριο. Λίγο μετά. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο.